Καλημερίζω τον καθηγητή εργατικού δικαίου, κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε με την πρόσκληση αυτή για να μας εξηγήσετε κάποια πράγματα, κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, κύριε Αντρούγεράκη. Σας ευχαριστώ και εσάς. Λοιπόν, σας καλημερίζω τους ακροατές και ακροατρές σας. Θέλω να το πάω από την αρχή και να το βαρέσω εκεί που πρέπει να το βαράει ο καθένας από εμάς, με την έννοια ρωτώντας να καταλάβουμε αυτό το μήνυμα ασφαλιστικό νομοσχέδιο, τι ακριβώς περιλαμβάνει, πόσο μας ωφελεί, τα επαγγελματικά ταμεία τι ακριβώς ρόλο θα έχουν, ποια η σχέση των επαγγελματικών ταμείων με τον ΕΦΚΑ από την άλλη, διότι κοντολογής είπανε ότι τα ωφέλη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά, επικαλέστηκαν την Ευρώπη, στην οποία ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης είναι πολύ ανεπτυγμένος, παρέχοντας συμπληρωματικό εισόδημα στους συνταξιούχους. Γι' αυτό και ρώτησα ποια η σχέση τους με την κανονική ασφάλιση και τι ακριβώς γίνεται. Τα επαγγελματικά ταμεία δεν έχουν καμία σχέση με την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και τον ΕΦΚΑ. Είναι σύστημα ασφάλισης και παροχής κάποιων συγκεκριμένων συνταξιοδοτικών παροχών εκτός ΕΦΚΑ. Είναι σε εθελοντική βάση, δημιουργούνται κατά επιχείρηση ή κατά κλάδο, και τώρα θα δημιουργηθεί η δυνατότητα, θα δοθεί η δυνατότητα για τα λεγόμενα πολυεργοδοτικά ή πολυκλαδικά επαγγελματικά ταμεία. Είναι πρωτοβουλία εργοδοτών, κυρίως στις τράπεζες ΕΔΕΚΟ, όπου υπάρχουν και ισχυροί μισθοί, όπου εργαζόμενοι και εργοδότες δημιουργούν ένα κεφάλαιο, αυτό το επαγγελματικό ταμείο, και μετά από κάποιο χρόνο, με κάποιες προδιαγραφές, παίρνουν παροχές και εφάπαξ και σύνταξη, μηνιαία σύνταξη. Είναι ταμεία, παλιά ταμεία αλληλοβοητείας και πρόνοιας, τα παλιά εφάπαξ, τα οποία εκεί τα ταμεία αυτά τώρα δημιουργούνται σε εθελοντική βάση. Μέχρι τώρα δεν εφορολογούνται οι παροχές, κυρία Δουλγεράκη, γι' αυτό οι ακροατές από χθες το βράδυ, επειδή το Υπουργείο φρόντισε και έδωσε 7 θετικά σημεία του νομοσχεδίου και αμέλησε ή αγνόησε κάποια αρνητικά, αρχίζουν πια και βγαίνουν κάποια αρνητικά, και πρώτο είδα μεγάλα ταμεία τραπεζών που έχουν επαγγελματικά ταμεία να παραπονούνται ότι γιατί μας φορολογείται εφ' εξής το εφάπαξ και τη σύνταξη, διότι στο νομοσχέδιο αυτό, κάτι που δεν γράφτηκε ή γράφτηκε λίγο, για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο φορολογούνται τα εφάπαξ. Όχι τα κοινά εφάπαξ που παίρνουν δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, ξενοδοχείο υπάλληλοι κλπ. Αλλά τα εφάπαξ των επαγγελματικών ταμείων, κάτι που δημιουργεί ανησυχία σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχων εφάπαξ, ότι αφού φορολογείται τα επαγγελματικά ταμεία, θα φορολογήσετε και τα δικά μας εφάπαξ, και εισπράττουμε ανησυχίες καθημερινά αυτές τις μέρες από αυτούς που πρόκειται να μπουν στη σύνταξη και φοβούνται μήπως φορολογηθούν κατά 10, 15, 20% τα εφάπαξ που μέχρι τώρα ουδής τόλμησε να τα φορολογήσει. Κύριε Μητρόπουλε, να σας κουράσω λίγο. Μου το επιτρέπετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ αυτή την ώρα ασφαλίζομαι κανονικά στην οποιαδήποτε επιχείρηση και αν βρίσκομαι. Αυτή η ασφάλιση δεν χάνεται. Εάν ωστόσο θέλω να επιλέξω και μια επιπλέον, ας πούμε, ιδιωτική ασφάλιση, θα πρέπει να ενταχθώ μέσα σε ένα από αυτά τα σχήματα, είτε είναι πολυκλαδικό, είτε είναι πολυεργατικό, εργοδότες. Αυτή δεν είναι, αυτή είναι εν ευρία μια ιδιωτική ασφάλιση, αλλά δεν είναι ασφαλιστική εταιρεία όπως λειτουργούν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, γνωστές, να μην λέμε ονόματα. Σαφέστε. Είναι μέσα στην επιχείρηση μέχρι τώρα, μέσα στον ΟΤΕ, ή μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών, ή μέσα στην Εθνική Ασφαλιστική, ή μέσα σε ένα μεγάλο όμιλο επιχειρήσεων. Υπάρχουν 4-5 όμιλοι επιχειρήσεων μεγάλοι που έχουν επαγγελματικό ταμείο μέσα από τους εργαζόμενους. Εκεί συμβάλλει ο εργοδότης, συμβάνει κατά κύριο λόγο και ο εργαζόμενος με εισφορές, πληρώνει εισφορές. Πέρα από τον ΕΦΚΑ που είναι υποχρεωτική ασφάλιση και απαγορεύεται κάποιος που λειτουργεί, ζει, δουλεύει στην Ελλάδα, απαγορεύεται να μην είναι στον ΕΦΚΑ. Εδώ είναι εθελοντική η βούληση σου, εθελοντική
η συμμετοχή σου στο επαγγελματικό ταμείο και στο τέλος αφού πληρώσεις 5, 10, 15, 20 χρόνια έρχεται το εφάπαξ του επαγγελματικού ταμείου και η σύνταξη από το επαγγελματικό ταμείο. Είναι μια πρόσθετη ασφάλιση που είναι έξω από την υποχρεωτική που το Σύνταγμα μέχρι τώρα επιβάλλει σε κάθε έναν που δουλεύει στην πατρίδα. Ωραία. Φαντάζομαι ωστόσο γιατί να το κάνω, για να το κάνω αυτό θα πρέπει να παίρνω και ένα αξιόλογο μισθό για να μπορώ να καλύψω και τις μόνιμες τις ασφαλιστικές εισφορές, όχι μόνιμες και νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές από τη μία, αυτές που μου ζητάει το ελληνικό κράτος, και από την άλλη να έχω τη δυνατότητα να πληρώνω και τις ασφαλιστικές εισφορές αυτού του καινούριου του επαγγελματικού ταμείου, εφόσον είναι και εθελοντική προσφορά μου και μπορώ να το κάνω αυτό, ναι. Το είπατε εξαιρετικά και βέβαια και οι κύριοι ακροατές μας και από αυτά που είπατε και από αυτά που προσθέτω εγώ τώρα. Γι' αυτό τα 30 επαγγελματικά ταμεία που έχουν ιδρυθεί από το 2002, 21 χρόνια δουλεύουν τα επαγγελματικά ταμεία, τα 30 επαγγελματικά ταμεία είναι σε ανθούσες ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις των 10. Όπως το είπατε λοιπόν, συμπλήρωσα ότι εκεί που υπάρχουν μεγαλύτεροι μισθοί, μεγαλύτερη άνεση να δίνουν μια επιπλέον εισφορά, διότι την υποχρεωτική υπέρ του ΕΦΚΑ τη δίνει ο συγκεκριμένος υπάλληλος και δίνει και μια έξτρα εισφορά σε εθελοντική βάση για να τύχει μια δεύτερη σύνταξη και ενός δεύτερου εφάπαξ. Ναι, αλλά μου λέτε ωστόσο ότι εδώ ο κίνδυνος είναι η δεύτερη σύνταξη και το δεύτερο εφάπαξ, εάν το έχω συγκρατήσει καλά, ότι αυτό φορολογείται. Από τώρα εισηγείται το νομοσχέδιο. Μέχρι τώρα ήταν στο απειρόβγητο της φορολογίας, όπως και το κοινό εφάπαξ. Κάποιος δημόσιος υπάλληλος θα πάρει εφάπαξ όταν φύγει. Το 1,5 εκατομμύριο υπαλλήλων, τα 2,5 εκατομμύρια που δουλεύουν τώρα, το ένα, όσοι δουλεύουν και οι υπάλληλοι των 10, κυρία Δουλιαράκη, όλοι οι υπάλληλοι που θα βγουν σε σύνταξη θα πάρουν εφάπαξ δημόσιοι υπάλληλοι. Όλοι οι υπάλληλοι, σχεδόν όλοι των τραπεζών και των 10 θα πάρουν εφάπαξ μέσα από την υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα, κάποιοι εξ αυτών σε τράπεζες, σε 10, σε υπουργεία, που επαναλαμβάνω εκεί κυκλοφορούν μεγάλη μισθή, μέση μεγάλη μισθή, μέση μεγάλη μισθή, εκεί υπάρχει δυνατότητα μέχρι τώρα να συγκροτείται, να ιδρύεται το επαγγελματικό ταμείο του συγκεκριμένου Υπουργείου ή του συγκεκριμένης ΔΕΚΟ, της συγκεκριμένης τράπεζας. Γι' αυτό εχθές θα είδαν οι ακροατές τα επαγγελματικά δύο μεγάλων τραπεζών στην πατρίδα μας να βγάλουν μια σκληρή ανακοίνωση κατά την κυβέρνηση και να εγκαλούν την κυβέρνηση, γιατί για πρώτη φορά φορολογεί το εφάπαξ που προσδοκούν να πάρουν από το επαγγελματικό ταμείο. Κύριε καθηγητά, επειδή εσείς ξέρετε και διαβάζετε πίσω από αποφάσεις και πίσω από λέξεις, ο απότερος στόχος ποιος είναι? Η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης? Να πάμε μόνο σε αυτά τα ταμεία, επαγγελματικά ταμεία, ή εγώ το προχωράω κακόσκοτα λίγο παρακάτω? Το προχωρήσατε εξαίρετα, και ότι το έχω γράψει και στα βιβλία μου και έλεγα και στους φοιτητές μου, ότι ό,τι είναι και οικοδομείται και ενθαρρύνεται πέραν της υποχρεωτικής δημόσιας ασφάλισης, που έχει τις παθογένειές της, που έχει τις δυσκολίες της, που έχει τις περικοπές της, ό,τι οικοδομείται ως δεύτερος και τρίτος πυλώνας πέρα από την υποχρεωτική κατά το Σύνταγμα ασφάλιση, αμφισβητεί και ροκανίζει τη δημόσια ασφάλιση. Άρα λοιπόν, εγώ εξ υπαρχής και δογματικά και θεωρητικά και ως καθηγητής και ως συγγραφέας, ο πολυγραφότερος πιστεύω από όλους τους εργατολόγους στην πατρίδα μας, έχω εμβαθύνει σε αυτό το θέμα και λέω ότι ό,τι δημιουργείται ως δεύτερος και τρίτος πυλώνας πέραν από τον υποχρεωτικό του συντάγματος, αυτό αμφισβητεί τη δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση, που επαναλαμβάνω έχει προβλήματα, αλλά υποχρεούμεθα να τη στηρίξουμε. Σωστά. Σε υποψιάζει το γεγονός τις προσπάθειες να σε πείσουν για το πόσο ωφέλιμο είναι το επαγγελματικό ταμείο, φέρνοντάς σου την γραμμή ευρωπαϊκών χωρών, κάποιων ευρωπαϊκών χωρών, του συνόλου των ευρωπαϊκών χωρών, δεν το ξέρω αυτό κύριε καθηγητά, ότι ξέρετε το κάνουν και έχουν και διαχειρίζονται και μεγάλα ποσά αυτή την ώρα, κοντά στα 3 δις τα ταμεία τους, και πόσο καλή είναι αυτή. Και τα παίζουν σε χρηματιστήρια, σε επενδύσεις, γιατί εδώ υπάρχει και
και το ρίσκο, όπως και μετά το επικουρικό ταμείο, το κεφαλοποιητικό που ίδρυσε ο κ. Σακλόγλου, τα χρήματα των επαγγελματικών τομείων τζογάρονται. Τζογάρονται σε ομόλογα, σε χρηματιστήρια, σε real estate, και το τελικό συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα είναι συνέπεια και του ρίσκου που αναλαμβάνει το μέλος του επαγγελματικού ταμείου, ο εργαζόμενος της ΔΕΚΟ, της τράπεζας, της ΔΕΗ, για να, που προσδοκώντας να πάρει κάτι παραπάνω. Την παρατήρηση την κρατώ, ότι οικοδομείται εκτός του υποχρεωτικού πυλώνα, ότι θέλει πάρα πολύ σκέψη, διότι κάτι άλλο υποσκάπτει. Και επίσης κρατώ και μια δεύτερη παρατήρηση για να μπορέσω να σας απελευθερώσω, ότι δεν είναι υποχρεωτικό αυτό να γίνει από έναν εργαζόμενο σε μια επιχείρηση, επειδή η επιχείρηση μπορεί να έχει μπει μέσα σε ένα τέτοιο σχηματισμό. Σωστό. Αλλά αντλούν επιχειρήματα από αυτή τη συμπεριφορά αυτοί που σχεδιάζουν τα ασφαλιστικά συστήματα του πλανήτη και του λένε, κύριε υπάλληλε, η ΤΕΣΔΕΚΟ που μπορεί να δίνεις τόσες για την υποχρεωτική ασφάλιση και δίνεις και 200, 300, 400 ευρώ επιπλέον από το μισθό σου για το πρόσθετο επαγγελματικό ταμείο, ας κάνουν μια περικοπή στο κεντρικό, στο υποχρεωτικό σύστημα. Θέλω να σας πω ότι αντλούν και αρνητικά επιχειρήματα από τη διόγκωση αυτού του δεύτερου πυλώνα του επαγγελματικού ταμείου. Αυτό μπορεί να σημαίνει ωστόσο λίγο παρακάτω ότι μπορεί να λειτουργήσει και λίγο εκβιαστικά με θέση εργασίας για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το επαγγελματικό ταμείο, γιατί σε αυτή την αγορά εργασίας όλα τα έχουμε δει, κύριε Μητρόπουλε. Όχι, μπορεί να λειτουργήσει ως πρόστιμα και ως επιχείρημα συρρήκνωσης των συντάξεων από το υποχρεωτικό σύστημα. Αφού μπορείτε εσείς στις 10, στις τράπεζες, στα υπουργεία, κάποιου μέσου μεγάλου μισθού να πληρώνετε διπλές και μάλιστα μεγάλες εισφορές, ας κάνω περικοπές στο υποχρεωτικό σύστημα, κάτι που διασώζονται οι δικαστές, οι καθηγητές πανεπιστημίου, οι διπλωμάτες με τα μεγάλα μισθολόγια, συνταξιολόγια, αλλά βουλιάζουν οι συντάξεις των κοινών συνταξίουχων του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, της Αγροτιάς μας. Αυτά τα επιχειρήματα αντλούνται αρνητικά, ακοντράριο λέμε στην νομική επιστήμη, εξ αντιδιαστολή. Μάλιστα. Νομικά είμαι καλυμμένος εάν δεν θέλω να το κάνω? Βεβαίως, είναι σε εθελοντική βάση. Και είναι οδηγία ευρωπαϊκή σε εθελοντική βάση. Τώρα βεβαίως, επειδή μέχρι τώρα υπήρχε το ΔΕΛΕΑΡ καλής παροχής συνταξιοδοτικής και καλού εφαπάξης, όλοι πηγαίνανε και ήταν ελκυστικό το να συνδικαλίζεσαι και να μετέχεις σε ένα επαγγελματικό ταμείο. Τώρα όμως που μπαίνει και ένας κόπτης φόρος 5, 10, 15, 20% ενδεχομένως να λειτουργήσει αποτρεπτικά η φορολόγηση των συγκεκριμένων παροχών. Λοιπόν, προς το παρόν μου έχετε λύσει αρκετές απορίες. Για ό,τι θέλουμε θα επικοινωνήσουμε. Χαίρομαι μαζί πάντα σας. Όταν μιλάω μαζί σας, γιατί και έχετε προετοιμαστεί νωρίτερα. Πάντα το έχω διαπιστώσει σας στην καιρό και στον αέρα, κυρία Λουδιαράκη, διότι 3-4 ερωτήματα και έμπειροι συνάδελφοί μας αλλά και συνεργοί σας δεν μας τα θέτουν. Συνεπώς νομίζω μπορέσαμε και δώσαμε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες που δεν έχουν γραφτεί ή δεν έχουν υποστηριχθεί στους αξιοτίμους ακροατές και ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Καλημέρα σας. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.